Φίλες και φίλοι Action Sports και πάλι από τα 51 τα μάτσια, μαζί μας ο συνήθις υποπτός, νικητής στην κούρσα των 3.000 μέτρων με φυσικά εμπόδια, Νικόλας Φράγκου. Νικόλα μου, συγχαρητήρια, 9.18.42, μια επίδοση μακριά από το ατομικό σου ρεκόρ, φαντάζομαι οι πρώτες κούρσες της χρονιάς. Η πρώτη βασικά, ξεκίνησε, ήταν ο πρώτος αγώνας του καλοκαιριού. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας βέβαια, λόγω της πανδημίας. Εγώ τον τελευταίο χρόνο μένω πλέον Κύπρο. Ήμουν στην Αθήνα για τις σπουδές μου, συνδυάζα παράλληλα τον πρωταθλητισμό. Και τον τελευταίο ένα χρόνο γυμναζόμουν μόνος. Αλλά λόγω του ότι ήταν κουραστικό περισσότερο για ψυχολογικούς παράγοντες στο να επιβληθώ στον εαυτό μου ως προπονητής αλλά και ως αθλητής, πράγμα που είναι δύσκολο για έναν αθλητή να είναι και ο προπονητής του εαυτού του αλλά και, και σαν αθλητής. Επίσης, τον τελευταίο 1,5 μήνα ξεκίνησα να εργάζομαι ως υπαξιωματικός στο στρατό. Τις τελευταίες 5 εβδομάδες είχα εκπαίδευση στο κέντρο της Λάρνακας. Οπότε πηγαίνω ερχόμουν Λευκοσία Λάρνακα, ήταν σκληρή εκπαίδευση που αυτό δεν βοήθησε στην προπόνηση. Όμως σήμερα έκανα έναν καλό ξεκίνημα. 9-18 εντάξει είναι μακριά από τον εαυτό μου. Αλλά για μένα το ότι μετά από όλη αυτή την εκπαίδευση, το ότι δεν μπόρεσα να κάνω την προπόνηση που έπρεπε, πέτυχα 9-18, είμαι αισιόδοξος όμως για το μέλλον. Υπάρχει πολλή δραστηριότητα, πολλοί αγώνες μέσα στη σεζόν. Ναι. Η επόμενη στόχη του Νικόλα, οι επόμενοι αγώνες που θα στοχεύσουμε. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας, αν είμαστε καλά, πρώτα να είμαστε υγιείς, είναι οι αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης, που είναι μόνο για το Στίβο, το Πανκύπριο πρωτάθλημα. Και βεβαίως η μεγαλύτερη διοργάνωση για την Κύπρο μας φέτος που θα πραγματοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ομάδων εδώ στο Τσίριον, που είναι 20 Ιουνίου. Είναι ο βασικός μου στόχος να κάνω ό,τι καλύτερο για την εθνική μας για να πλησιάσω το προσωπικό μου ρεκόρ. Μάλιστα, θα σου κάνω ακόμα μια ερώτηση. Σηκώνοντας το γάντι από κάτι που είπες πριν, υπάρχει στην Κύπρο πρωταθλητισμός στα επίπεδα και στα πρότυπα άλλων χωρών του εξωτερικού? Μπορούμε σαν Κύπρος να έχουμε πρωταθλητισμό με την έννοια της λέξεως? Όπως έχει φανεί από τους πρωταθλητές μας, τους πρωτοκλασσάτους, Μίλαν Τραϊκόβιτς, Ελένα Χτηματά, Απόστολος Παρέλης και άλλους πολλούς αθλητές, τα τελευταία 2 χρόνια ήδη εφαρμόσανε στον ΚΟΑ το υιοθετήστε έναν αθλητή. Νομίζω είναι τα τελευταία 2 χρόνια κάνουν καλή προσπάθεια, στηρίζουν τους αθλητές, έμπραχτα, έχουμε δίπλα μας τον ΚΟΑ, την Ομοσπονδία. Τους πρωτοκλασσάτους στηρίζουν αρκετά, δηλαδή για τον πληθυσμό που έχει Κύπρος, το να καταφέρνει να φέρνει διακρίσεις στον τελικό ενός παγκοσμίου προαθλήματος και Ολυμπιάδας, είναι πολύ αξιόλογο. Στον Νικόλα μας ευχαριστούμε και σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στην επόμενη απαιτητική σεζόν. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.